είστε έτοιμοι για μιούτ. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Many months later. Δεν ήτανε ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Δάντια. Το εξώδικο έλεγε προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλειας και τι είπε τώρα? Ολοκληρώστε την 717. Αυτό έλεγε το εξώδικο. Πριν και να τον είπα που δεν τον είπα. Το εξώδικο έλεγε προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλειας και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Κάτι είπες, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Για εξήγησε το μου. Ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία του άρθρου 86. Διότι έχει ακουστεί εδώ ότι εγώ κρύβομαι πίσω από την ασυλία μου. Ξέρετε ότι αυτό είναι ψεύδος. Μάλιστα. Να, μαλάκε, να! Μπορείτε, δεν μπορείτε να αναιρείτε και το κριτήριο της αθωότητας, έτσι δεν είναι? Ζούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Ας γελάσουμε θα γιατί. Δεν τίθεται θέμα άρσης ασυλίας. Είναι ψέμα ότι κρύβομαι πίσω από τη βουλευτική μου ασυλία. Δεν μας λείπατε αυτός. Εξηγούμε. Και μάλιστα ότι επιδίωξα και την επανεκλογή μου λόγω βουλευτικής ασυλίας. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Διότι μπερδεύεται δυστυχώς σκοπίμως, αγαπητές συνάδελφε, την ευθύνη υπουργών με τη βουλευτική ασυλία. Τι λες ρε μαλάκα? Ράτε χάσα από εκεί που θες να κάνεις και δηλώσεις καραγκιόζι. Να χάθεις από εκεί να πούμε.